ειρήνη πάση και το πνεύματί σου. Εκ του κατά Λουκάν Αγίου Ευαγγελίου, τον άγνωσμα πρόσχομαι. Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι. Το καιρό εκείνο εισήλθεν ο Ιησούς εις κόμην Τινά, γινή δε της ονόματι Μάρθα, υπεδέξε το Αυτόν εις τον οίκον αυτής, και τι δε είναι αδελφή καλουμένη Μαρία, ή και παρακαθίσασα παρά τους πόδας του Ιησού, οίκουε των λόγων αυτού. Η δε Μάρθα, περί εσπάτω περί πολλή διακονίαν, επιστάσα δε είπε, Κύριε, ού μέλησι ότι η αδελφή μου μόνην με κατέλειπε διακονήν. Υπέουν αυτή ή να μη συναντιλάβητε. Αποκριθείς δε είπεν αυτή ο Ιησούς. Μάρθα, Μάρθα, με ρυμνάς και τυρβάζει περί πολλά, ενός δε στη χρία. Μαρία δε την αγαθήν μερίδα εξελέξατο, ή τη σου καφερεθίζεται από αυτής. Εγένετο δε εν το λέγειν αυτόν ταύτα. Επάρασα της γηνή φωνήν εκ του όχλου είπεν αυτό. Μακαρία η κοιλία η βαστάσα σάσε και μαστίου σε θύλασσας. Αυτός δε είπε μενούν γε. Μακαρία ακούοντες των λόγων του Θεού και φυλάσσοντες αυτό. Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι. Με ρυμνάς και τυρβάζει περί πολλά, ενός δε στη χρία, είπε ο Κύριος στη Μάρθα, η οποία αγωνιζότανε με πολλή φροντίδα και ίσως και με κάποιο άγχος, θα λέγαμε σήμερα, με μια σύγχρονη έκφραση για να περιποιηθεί τον Κύριο, αλλά μιλάει κάπως προστακτικά στον Κύριο και λέει, πες η αδελφή μου να έρθει να με βοηθήσει. Και ο Κύριος την επιτιμά και της λέγει, πολλά κάνεις που δεν χρειάζονται, περιτά. Ένα είναι το ζητούμενο, ένα είναι ανάγκη να κάνουμε. Και ποιο είναι αυτό το ένα? Αυτό το οποίο λέγει στο τέλος της σημερινής Ευαγγελικής περικοπής. Να ακούμε το Λόγο του Θεού και να τον ποιούμε, να τον εφαρμόζουμε. Μακάρι οι ακούοντες το Λόγο του Θεού και φυλάσσοντες Αυτόν. Και με άλλα λόγια, το ένα που χρειάζεται είναι να ζητάμε τη Βασιλεία του Θεού, όπως είπε πάλι ο Κύριος. Ζητείτε πρώτα τη Βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη αυτού, δικαιοσύνη είναι οι αρετές, και ταύτα πάντα προσθεθήσετε ημίν και όλα τα υπόλοιπα, τα γήινα, το φαγητό, ό,τι άλλο έχει ανάγκη το σώμα, θα σας τα δώσω εγώ. Θα προσθεθούν. Σε τι θα προσθεθούν? Σε αυτό το ένα, το οποίο, του οποίου ου εστί χρία, το οποίο είναι το αναγκαίο, δηλαδή η πνευματική ζωή, η ζωή της πίστεως, η θεωρία των μελλοντικών αγαθών, η ελπίδα για αυτά και ο αγώνας για την κατάκτησή τους. Λέγει ο Άγιος Διάδοχος Φωτικής στον ασκητικό του λόγο, στα 100 πρακτικά του κεφάλαια και συγκεκριμένα στο 55ο κεφάλαιο, που βρίσκεται στον πρώτο τόμο της Φιλοκαλίας. Η ψυχή, λέει, δεν μπορεί να επιθυμήσει να χωριστεί από το σώμα αν η διάθεσή της δεν γίνει ανεξάρτητη από αυτόν τον αέρα, δηλαδή από αυτόν τον κόσμο. Όλες οι αισθήσεις του σώματος είναι αντίθετες στην πίστη, επειδή αναφέρονται στα παρόντα. Ενώ η πίστη υπόσχεται τη μεγαλοπρέπεια των μελλόντων αγαθών και πρέπει να ζούμε όχι δια των αισθήσεων, αλλά δια της πίστεως. Οι αισθήσεις μας κολλάνε στην παρούσα ζωή, στα παρόντα υλικά αγαθά, ενώ η πίστη μας προσκολλά στα αιώνια αγαθά, σε αυτά τα οποία είναι αναγκαίο να επιδιώξουμε, στη Βασιλεία του Θεού, στο ένα ου εστί χρία, το οποίο είναι ανάγκη να επιδιώξουμε και να αποκτήσουμε. Δεν πρέπει λοιπόν, λέει ο Άγιος, εκείνος που αγωνίζεται για τη σωτηρία του, ο χριστιανός, ο πιστός, να νοσταλγεί ποτέ δέντρα φουντωμένα και σκιερά
οι πηγές με καλά τρεχούμενα νερά, οι λιβάδια με άνθη, οι ωραία σπίτια, οι και συγγενικές συναναστροφές, ούτε να θυμάται επιδείξεις σε γιορταστικές εκδηλώσεις και συγκεντρώσεις, αλλά να χρησιμοποιεί τα αναγκαία της ζωής, τα απαραίτητα, με ευχαριστία, με ευγνωμοσύνη, και να νομίζει τον βίο αυτό, τη ζωή αυτή, σαν έναν παράδοξο δρόμο που δεν διαθέτει καμιά σαρκική απόλαυση. Πρέπει να ζει με έναν τρόπο για τους πολλούς παράδοξο ο χριστιανός, γιατί οι πολλοί είναι κολλημένοι στη γη. Και βεβαίως όταν δουν κάποιον να αγωνίζεται πνευματικά και να μην κυνηγάει την ύλη και τα υλικά αγαθά, τον θεωρούν παράξενο. Αλλά ακριβώς αυτό είναι το σωστό, να θεωρούμε τη ζωή μας σαν ένα δρόμο που πρέπει να περάσουμε, να διαβούμε, παράδοξο για τους πολλούς, που δεν έχει καμιά σχέση με τη σαρκική απόλαυση. Έτσι μόνο περιορίζοντας τη διάνοιά μας, θα την κατευθύνουμε ολόκληρη στον δρόμο που οδηγεί στα αιώνια. Έτσι θα βρούμε τον δρόμο που οδηγεί στη Βασιλεία του Θεού. Λέγει και στο πρωτότυπο, ούκ αν επιθυμήσει η ψυχή χωριστή είναι του σώματος, δεν θα επιθυμήσει η ψυχή να χωριστεί από το σώμα, η μη άπιος αυτή ή προς τον αέρα τούτον διάθεσης γέννηται. Εάν δεν γίνει άπιος, δηλαδή χωρίς καμία προσκόλληση, προς τον αέρα αυτό, προς τον κόσμο αυτό, η ψυχή, αν δεν γίνει ως προς τη διάθεσή της τελείως ελεύθερη, ως προς αυτόν τον κόσμο, δεν θα επιθυμήσει την αιώνια ζωή και δεν θα αποθήσει τον θάνατο ως μία πορεία, ως ένα πέρασμα για την αιώνια ζωή. Πάσε γάρ αισθήσεις του σώματος, τη πίστη αντίκειται. Όλες οι αισθήσεις του σώματος εναντιώνονται στην πίστη. Όταν γίνεις άνθρωπος των αισθήσεων, αισθησιακός άνθρωπος, τότε βέβαια δεν πορεύεσαι δια της πίστεως, αλλά δια των αισθήσεων και σαρκοποιείσαι, όχι μόνο έτσι σωματικά θα λέγαμε, αλλά και ψυχικά, και η ψυχή σου γίνεται σαρκική. Επειδή εμέν των παρόντων μόνο γίνονται, επειδή οι αισθήσεις του σώματος γίνονται, δηλαδή λειτουργούν και πραγματώνουν αυτό που έχουν να πραγματώσουν με βάση τα παρόντα, από την παρούσα κατάσταση των πραγμάτων, και ερεθίζονται οι αισθήσεις από τα παρόντα, από τα γήινα, και ο άνθρωπος εγκλωβιζόμενος σε αυτές δεν ζητάει τα αιώνια αγαθά. Μένει σε αυτά και στις απολαύσεις τις φτηνές, τις αρκικές. Οι δε, οι οποίες βέβαια οδηγούν στην αιώνια κόλαση. Οι δε την των μελώντων αγαθών επαγγέλλεται πολυτέλειον. Αντίθετα όμως η πίστη υπόσχεται το μεγαλείο των μελλοντικών αγαθών. Και έτσι πρέπει με την πίστη να ζούμε. Προσοικειούν των αγωνιζόμενων μη περιδένδρων τεινών ευκλώνων ή συσκίων ή πηγών καλλιρώων ή λιμώνων ποικίλων και ευανθών ή οίκων ευπρεπών ή και συγγενικών διατριβών ενθυμίστε επόποτε. Επομένως, ο χριστιανός που αγωνίζεται δεν πρέπει να σκέφτεται ποτέ για δέντρα με ωραία κλαδιά ή πλούσια σκιά ή για πηγές που ρέουν όμορφα ή για κήπους πολύχρωμους και ανθισμένους ή για σπίτια αρχοντικά και συγγενικές συναναστροφές. Ούτε να θυμάται αυτά, μήτε δε των πανηγυρικών ή τύχη με μνήστε φιλοτιμιών, ούτε να θυμάται αν έτυχε τις πανηγυρικές εκδηλώσεις, τα πανηγύρια και οτιδήποτε άλλο σχετίζεται με τον κόσμο αυτό, το οποίο εκτιμάται πολύ ως απόλαυση και ειδονή. Αλλά και χρήστε μεν της αναγκαίης ευχαρίστως, οδόν δε την αξένη νηγίστε των βίων, πάσης σαρκικής διαθέσεως έρημον. Αλλά πώς πρέπει να ζει, ο χριστιανός θα πρέπει να κάνει χρήση και όχι κατάχρηση των αναγκαίων με ευγνωμοσύνη στον Θεό. Να θεωρεί δε τον τρόπο της ζωής του σαν κάποια ξένη πορεία
που ανήκει σε άλλους, έρημη και νη από κάθε σαρκική επιθυμία. Ούτω γαράν μόνον στενώσαντες ημών την διάνοιαν, εις το ίχνος αυτήν όλην την της αιωνίου επιτρέψομεν οδού. Διότι μόνο εάν στενέψουμε κατά αυτόν τον τρόπο τη διάνοιά μας, δηλαδή την εγκλωβίσουμε δια της πίστεως στα αιώνια αγαθά, στη Βασιλεία του Θεού, και αυτά μόνο να σκεφτόμαστε, και όχι τα γήινα, τα ωραία τοπία ή τις περιουσίες ή τις εφήμερες δόξες και τις διασκεδάσεις και τις πανηγύρεις της ζωής αυτής, τις γήινες. Αν έτσι λοιπόν στενέψουμε, λέει, τη διάνοιά μας, την περιορίσουμε στο να σκέφτεται μόνιμα τη Βασιλεία του Θεού, τα αιώνια, θα στρέψουμε αυτήν ολόκληρη προς το μονοπάτι της αιωνίου πορείας, της αιωνίου ζωής. Αν δεν ζητήσουμε αυτό που είπε ο Κύριος, τη Βασιλεία του Θεού, πρώτον, και τη δικαιοσύνη Του, δεν θα μπορέσουμε να πετύχουμε το σκοπό μας. Αυτό πρέπει να βάλουμε πρώτο. Οι μέριμνες του βίου, όπως οι φροντίδες της Μάρθας, μας εμποδίζουν από το να ακούμε το Λόγο του Θεού και επομένως και να εφαρμόζουμε το Λόγο του Θεού. Γιατί αν κανείς δεν γνωρίζει, και για να γνωρίσει πρέπει να ακούσει το Λόγο του Θεού, πολύ περισσότερο δεν θα εφαρμόσει το Λόγο του Θεού και δεν θα μπορέσει να μπει στη Βασιλεία. Και εμπόδιο στην ακοή του Λόγου του Θεού είναι οι πολλές φροντίδες, οι πολλές μέριμνες, οι περιτές. Γι' αυτό έλεγε και ο Άγιος Παΐσιος, όσο απλοποιείτε τη ζωή σας, τόσο εξαγιάζετε τη ζωή σας και εξαγιάζεστε κι εσείς. Ο πιστός εν ελαχίστο και εν πολλό πιστός εστί, λέγει ο Κύριος. Και ο εν ελαχίστο άδικος και εν πολλό άδικος εστί. Τι εννοεί εδώ? Όποιος είναι πιστός στα λίγα, αξιόπιστος δηλαδή και σωστός διαχειριστής των λίγων, τα λίγα είναι τα εφήμερα, τα υλικά αγαθά. Είναι πιστός και αξιόπιστος και στα πολλά και στα αιώνια και είναι άξιος να το εμπιστευτεί ο Θεός στη Βασιλεία, να το εμπιστευτεί, να του δώσει, να του χορηγήσει την αιώνια Βασιλεία και χαρά. Γιατί φάνηκε σωστός διαχειριστής στα πρόσκαιρα, στα γήινα, στα λίγα. Επομένως, θα λέγαμε, ο Θεός μας δίνει τα αγαθά αυτής της ζωής σαν ένα τεστ για να δει πώς θα σταθούμε, πώς θα συμπεριφερθούμε απέναντι σε αυτά. Αν θα κάνουμε καλή διαχείριση, αν είμαστε πιστοί δούλοι, αξιόπιστοι και σωστοί διαχειριστές των προσκαίρων. Και όταν είμαστε τέτοιοι, τότε θεωρούμαστε άξιοι και για τα αιώνια. Αν όμως κολλήσουμε στα γήινα και θεωρούσουμε αυτά το παν για τη ζωή μας, τη μόνη χαρά και μακαριότητα, τότε βέβαια δεν κάνουμε σωστή διαχείριση και δεν είμαστε αξιόπιστοι και άξιοι να λάβουμε τα αιώνια, τα πολλά, τα μεγάλα. Ο εν ελαχίστο πιστός και εν πολλό πιστός. Και ο εν ελαχίστο άδικος και εν πολλό άδικος. Γι' αυτό και βλέπουμε ο άνθρωπος, ο γήινος, είναι και άπλιστος. Και τα γήινα αγαθά δεν τα χρησιμοποιεί, αλλά τα καταστρέφει ουσιαστικά με αυτή την παράχρηση που κάνει και την πλεονεξία του, την απληστία του. Μπαίνει μέσα στην κτήση ως ένας ληστής, χωρίς καθόλου σεβασμό στα δημιουργήματα του Θεού. Αυτός ο άνθρωπος είναι ανάξιος για τη Βασιλεία του Θεού. Θα πρέπει να μην μένουμε στα γήινα, αλλά να σκοπεύουμε στα αιώνια, όπως λέει πάλι ο Απόστολος. Μη σκοπούντων ημών τα βλεπόμενα, αλλά τα μη βλεπόμενα. Τα γάρ βλεπόμενα πρόσκαιρα, τα δε μη βλεπόμενα αιώνια. Μην εγκλωβιζόμαστε στα μάτια, στους αρχικούς οφθαλμούς και στα βλεπόμενα, σε αυτά που αυτοί βλέπουν, αλλά να ανοίξουμε με τη χάρη του Θεού τα μάτια της ψυχής και να βλέπουμε δια της πίστεως τα μη βλεπόμενα, τα αιώνια. Οι χριστιανοί δεν πρέπει να στοχεύουμε στα αγαθά που βλέπονται, αλλά σε αυτά που δεν βλέπονται με τα σωματικά μάτια. Αυτά που βλέπονται είναι προσωρινά, ενώ αυτά που δεν βλέπονται είναι αιώνια. Δεν είπε ο Χριστός, λέει ο Ρωσόστομος, θα σας δοθούν όλα όταν πρώτα ζητάτε τη Βασιλεία του Θεού, αλλά τι είπε, θα σας προστεθούν.
όχι θα σας δοθούν, θα σας προστεθούν. Τι σημαίνει αυτό, λέει ο Ρεσόστομος. Το λέει αυτό για να πληροφορηθείς ότι τίποτε από όσα δίνονται στην παρούσα ζωή δεν μπορεί να συγκριθεί με την αξία των μελλόντων αγαθών. Γι' αυτό δεν παραγγέλει να ζητάμε τα παρόντα, αλλά να ζητάμε τα άλλα, τα μέλλοντα. Αυτά είναι τα αληθινά αγαθά. Και να είμαστε βέβαιοι ότι και τα παρόντα θα προστεθούν σε εκείνα, στα αιώνια αγαθά. Δηλαδή σαν κάτι, θα λέγαμε, που θα προσκοληθεί σε αυτό που είναι η χρία, το ένα ουεστή χρία, το αναγκαιότατο, τα αιώνια αγαθά. Αν τα ζητάς αυτά, τότε ο Κύριος θα σου προσθέσει και τα υγιεινά. Δεν πρέπει να ανησυχείς για τα υγιεινά. Ζήτα λοιπόν τα μέλλοντα, λέει ο Ρεσόστομος, και θα λάβεις και τα παρόντα. Να μην επιζητείς τα βλεπόμενα και οπωσδήποτε θα έχεις και αυτά. Όταν δεν τα ζητάς, τότε θα τα έχεις. Γιατί ζητάς τα αιώνια, αυτό που είπε ο Κύριος. Αν ζητάς τα πρόσκαιρα και ξεχνάς τα αιώνια, δεν θα έχεις πολλές φορές ούτε τα πρόσκαιρα. Είναι ανάξιο να προσέρχεσαι και να προσεύχεσαι στον Κύριο για τα μικρά, για τα γήινα, για τα βλεπόμενα, για τα πρόσκαιρα. Κύριε, μη με στερήσεις των επουρανίων και αιωνίους αγαθών. Όποιος προτιμά τα ουράνια αγαθά, αντί των επιγείων, θα απολαύσει και τα δύο. Εκείνος που είναι προσιλωμένος και θαυμάζει τα παρόντα αγαθά, και σήμερα έχουμε πολλά και προϊόντα της τεχνολογίας, της βιομηχανίας, της επιστήμης, και πολλοί άνθρωποι χάσκουν, θαυμάζουν μπροστά σε αυτά, στα έργα των χειρών τους. Αυτός που είναι προσιλωμένος σε αυτά όμως, λέει ο Ρεσόστομος, και τα θαυμάζει, βρίζει τα ουράνια αγαθά, εκείνα τα οποία έχει ετοιμάσει ο Θεός για όλους μας. Γιατί τα βρίζει? Γιατί δεν τα θεωρεί άξια της φροντίδας του. Και δεν είναι δυνατόν κάποτε να γεμίσει από τον πόθο των μελλοντικών αγαθών, όσο είναι εξ ολοκλήρου αφοσιωμένος στα υλικά αγαθά της παρούσας ζωής. Όσο η καρδιά του είναι δοσμένη στα γήινα, ποτέ δεν θα ζητήσει να γεμίσει με τα ουράνια. Όταν όμως δει ο Κύριος ότι περιφρονούμε τα παρόντα αγαθά, τότε μας τα παρέχει άφθονα και αυτά και ταυτόχρονα μας προετοιμάζει και για την απόλαυση των μελλοντικών αγαθών. Γι' αυτό θα πρέπει να αγωνιζόμαστε, να περιοριζόμαστε στα απολύτως απαραίτητα. Όπως ένα παπούτσι, μεγαλύτερο από το πόδι σου, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, σε εμποδίζει στο βάδισμα, έτσι και υλικά αγαθά περισσότερα από τις ανάγκες σου, σε εμποδίζουν στην πορεία προς την ουράνια βασιλεία. Όπως η τσίπλα στα μάτια, λέει πάλι, δεν αφήνει να δούμε καθαρά γύρω μας, έτσι και η επιθυμία των παρόντων αγαθών σκοτίζει το λογισμό. Αυτοί που δεν γνωρίζουν τίποτε για τα μελλοντικά αγαθά είναι χειρότεροι από τα ζώα. Και όχι μόνο αυτοί, αλλά και εκείνοι που κάνουν διεφθαρμένη ζωή, που γίνονται φίδια, σκορπιοί και λύκοι με την κακία τους, βόδια με την ανοησία τους και σκύλοι με την αδιατροπιά τους. Δεν υπάρχει αθλειότερος από εκείνον που χάνει τα ουράνια αγαθά και δεν υπάρχει μακαριότερος, ευτυχέστερος από εκείνον που κατορθώνει να τα κερδίσει. Τέτοια είναι η φύση των πνευματικών αγαθών. Όσο περισσότερο μοιράζονται στους πολλούς, τόσο περισσότερο αυξάνονται. Αντίθετα, τα υλικά αγαθά, όσο περισσότερο μοιράζονται στους πολλούς, τόσο περισσότερο μειώνονται. Να ζητάς λοιπόν τα ουράνια αγαθά και για τον εαυτό σου, αλλά και για τους άλλους. Και να χαίρεσαι, να μοιράζεσαι αυτά τα πνευματικά αγαθά με όλους και αυτά όσο μοιράζονται, τόσο και αυξάνονται. Όσο ο άνθρωπος με αγάπη Χριστού αγωνίζεται και για τη σωτηρία των συνανθρώπων του, με ταπείνωση και με φόβο Θεού, τόσο δεν στερείται από τη δική του πνευματική, θα λέγαμε, περιουσία, αλλά αυξάνει και τη δική του πνευματική περιουσία, αυξάνοντας και την πνευματική περιουσία των άλλων. Δεν είμαστε καταγέλαστοι, λέει πάλι ο Ιερός Πατήρ,
όταν ενώ περιμένουμε την Αθανασία και τα περίγραπτα αγαθά που κανένας ούτε είδε, ούτε άκουσε, ούτε κατάλαβε, δεν είμαστε καταγέλαστοι. Εμείς, ενώ λέμε ότι περιμένουμε τα αιώνια αγαθά που δεν μπορεί να τα περιγράψει κανείς, ούτε τα ίδια του τα άκουσε, δεν είμαστε καταγέλαστοι να φιλονικούμε για τα ευτελή, τα επίγεια αγαθά και μάλιστα να τα θεωρούμε αξιοζήλευτα και να τσακωνόμαστε για 2 μέτρα γης, για μερικά χρήματα ή για μια μάταιη, φτηνή ανθρώπινη δόξα. Ασύνετα λοιπόν, λέει ο Ρεσόστομος, ζητάμε από τον Θεό πράγματα φθαρτά και ανώφελα, πράγματα που Εκείνος πρόσταξε να τα περιφρονούμε. Τα υλικά πράγματα, κι αν ακόμα είναι πολλά και τρέχουν άφθονα από παντού, δεν τα παίρνουμε στην άλλη ζωή. Δεν μεταφέρονται μαζί μας στον ουρανό. Δεν παρουσιάζονται στο φοβερό εκείνο βήμα του Κυρίου. Πολλές φορές μάλιστα πριν ακόμα πεθάνουμε, μας εγκαταλείπουν. Αντίθετα, ο πνευματικός θησαυρός που αποκτούμε στην Εκκλησία είναι κτήμα αναφέρετο που δεν μπορεί κανείς να το πειράξει και μας ακολουθεί παντού. Αυτόν τον θησαυρό να φροντίσουμε να αποκτήσουμε έχοντας τη ζωή της πίστεως, όπως μας είπε ο Άγιος Διάδοχος, και όχι τη ζωή των αισθήσεων που μας κολλάνε στα γήινα. Να ζούμε με την πίστη και να θεωρούμε με τον πνευματικό μας οφθαλμό, με τον νοερό οφθαλμό, με το νου μας τα αγαθά αυτά τα αιώνια που έχει ετοιμάσει ο Θεός σε αυτούς που τον αγαπούν. Και έτσι θα έχουμε αγαθές ελπίδες για τη σωτηρία μας. Το δε Θεό ημών δόξα πάντοτε νίκαια ή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.